Την Σταυρούλα Πελέκη, μια γυναίκα που έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή στα παιδιά, βράβευσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σημεών, τη Διευθύντρια του Ορφανοτροφείου Θηλαίων, τη γυναίκα που με πολλή αγάπη από το 1960 έχει μεγαλώσει περίπου 440 παιδιά, τα έχει σπουδάσει, τα έχει παντρέψει, τα έχει δει να προκόβουν στη ζωή τους. Ανήμερα της γιορτής των τριών ιεραρχών, των προστατών της παιδείας και παρουσία των αρχών του τόπου και εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σημεών απένιμε στην κυρία Πελέκη την υψηλότερη τιμητική διάκριση της Μητρόπολης. Επέλεξα τούτη την ημέρα για να απονείμω το χρέος της ευγνωμοσύνης και της αγάπης της τοπικής μας εκκλησίας σε μία αληθινή και πραγματική κυρία με κάπα κεφαλαίο, σε μία αρχόντισσα, σε μία πραγματική βασίλισσα με κόκκινο και όχι γαλάζιο αίμα, σε μία πραγματική μάνα, σε έναν πραγματικό άνθρωπο, σε έναν αληθινό εκπαιδευτικό, σε μία δασκάλα πραγματική. Δασκάλα όχι μόνο στο σχολείο και στα σχολεία που υπηρέτησε, αλλά δασκάλα στη ζωή. Γιατί οι αληθινοί δάσκαλοι είναι αυτοί που διδάσκουν με τη ζωή τους, με το παράδειγμά τους, με την πορεία τους και γίνονται φως μέσα στον κόσμο. Και με αξιώνει ο Θεός και τον ευχαριστώ να υποκληθώ μπροστά σας, να υποκληθούμε μπροστά σας, να σε εκφράσουμε μια απέραντη ευγνωμοσύνη, μια απέραντη αγάπη, ένα τεράστιο ευχαριστώ που όποια τιμή ανθρώπινη και αν σας προσφέρουμε θα είναι πολύ μικρή και πολύ ελάχιστη μπροστά στο μεγαλείο του ουρανού και είμαι βέβαιος ότι ο ουρανός όταν έρθει η ώρα θα υποκληθεί και θρόνο θα έχει ετοιμάσει για μια αρχόντισσα πραγματική της αγάπης του Χριστού. Η κυρία Πελέκη φανερά συγκινημένη ευχαρίστησε όλους εκείνους που βοήθησαν το Ορφανοτροφείο Θηλαίων και τα κορίτσια που έχουν περάσει από εκεί. Πώς πέρασε τόσα χρόνια, πόσες αγωνίες, αγώνες, κόποι, εύκολα και δύσκολα, χαρές και λύπες. Με αυτούς τους ανθρώπους μεγαλώσαμε τα παιδιά, με τις προσφορές τους θα σπουδάσαμε και όταν ήρθε η ώρα να τα οδηγήσουμε νύφες στην Εκκλησία για να ανοίξουν τα φτερά τους στη ζωή, δημιουργώντας τη δική τους οικογένεια και τότε τα καμαρώνουμε πετυχημένα και ευλογημένα στη ζωή εντός και εκτός Ελλάδος. Εμείς το χρέος μας κάναμε, το καθήκον της αγάπης επιτελέσαμε, τίποτε άλλο, τίποτε παραπάνω. Αλλά και ο Θεός δεν απάβει τις ψυχές όλων αυτών που έφυγαν από τον κόσμο αυτό και βρίσκονται στην θριαμβεύουσα εκκλησία που μας βοήθησαν, μας στήριξαν, μας οδήγησαν. Στο πλαίσιο του εορτασμού των τριών ιεραρχών στον Μητροπολιτικό Ναό της Λαμίας, τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία και αρτοκρασία. Οι τρεις ιεράρχες δεν ήθελαν τους νέους μας απομονωμένους, αποξενωμένους από την κοινωνία, τους ήθελαν να ζουν μέσα στην κοινωνία, να έχουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, πνευματικά εφόδια και ευρύτητα γνώσης και επίσης τα μηνύματα που έδωσαν οι τρεις ιεράρχες, 17 αιώνες μετά, έρχονται να ταυτιστούν με τα μηνύματα των σύγχρονων παιδαγωγών και ψυχολόγων όσον αφορά την ανατροφή των νέων. Όπως είναι ο ρόλος της οικογένειας και κυρίως ο ρόλος της μητέρας στην ανατροφή της νέας γενιάς, όπως είναι η αγάπη και η σχέση που πρέπει να έχει ο παιδαγωγός με το μαθητή, μια σχέση αγάπης, ελευθερίας, δημιουργίας. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα αποτελούν και πρέπει να αποτελούν τα πρότυπα που καλούμαστε να μιμούμαστε ιδιαίτερα στην εποχή μας, μια εποχή που την χαρακτηρίζει μια ξεχωριστή πνευματική ένδια, να αντλούμε από τα μηνύματά τους, από το συγγραφικό τους έργο, από τη βιωτή τους, να αντλούμε τη δύναμη εκείνη που θα μας οδηγεί και εμάς στην αντιμετώπιση των δυσκολιών μας και που θα μπορέσουμε να φτάσουμε την παιδεία μας πολύ ψηλά.